Θείας Παναγιώτης Τζανετής. Καλησπέρα. Ο αστυνομικός υποδιευθυντής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόδωρος Χρονόπουλος. Καλησπέρα. Ο εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης, προπονητής μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάσης Χούντρας. Ο οδηγός αγώνων Αναστάσιος Μαρκουίζος, γνωστότερος στο ευρύ κοινό ως Ιαβέρης. Και πλέον δεν ξέρω αν ο οδηγός αγώνων είναι πάνω από τον άνθρωπο που μιλάει συνήθως για την οδική ασφάλεια. Αγωνίζομαι, αυτό. Τον αγωνιστή. Αγωνίζομαι να πείσω τον κόσμο πώς να σκέφτεται όταν οδηγεί. Τι ετοιμάστηκα από προηγουμένως. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το κομμάτι του Πάσχα. Ξέρουμε μια μεγάλη μετακίνηση πάλι των εκδρομέων. Σήμερα δόθηκε και ένα κομμάτι εθνικής οδού. Δόθηκαν 15 χιλιόμετρα από το Άκτιο μέχρι τη Βόνιτσα. Το εθνικό δίκτυο πλέον γνωρίζουμε όλοι ότι είναι άρτιο. Όχι, άρτιο. Ασφαλές. Ασφαλές είναι σε όσα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε ακόμη αρκετά έτοιμα να κάνουμε. Έχουμε τις συνδέσεις των μεγάλων αστικών κέντρων με τις μεγάλες εθνικές οδούς. Υπάρχουν τμήματα των αυτοκινητοδρόμων που πρέπει να ολοκληρωθούν, να κλείσει δηλαδή το δαχτυλίδι στην Πελοπόννησο, να γίνει η παράκαμψη της Χαλκίδας, να αναβαθμιστεί το οδικό δίκτυο στη Μαγνησία, να αναβαθμιστεί και να ολοκληρωθεί ο Ε65. Έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά. Οι κάθετοι στην Εγνατία οδό που δεν υπάρχουν. Επομένως, ένα σημαντικό μέρος της οδικής ασφαλείας, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης που τρέχουν οι διαγωνισμοί, ένα σημαντικό μέρος είναι το δικό μας δίκτυο και είναι εκτός από τις μεγάλες εθνικές οδούς που η τροχιά μπορεί να μας πει στους δρόμους που έχουν ολοκληρωθεί πόσο έχουν μειωθεί δραματικά τα σοβαρά ατυχήματα και τα θανατηφόρα ατυχήματα. Από εκεί και πέρα έχουμε να δούμε και να έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια καταγραφής των επικίνδυνων σημείων, ώστε να γίνουν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στις υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Και μετά έρχεται το μεγάλο θέμα της παιδείας. Και εκεί πιστεύω ότι πλέον πρέπει να ρίξουμε βάρος σε κοινωνία. Κάναμε μια πολύ συστηματική δουλειά. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, ένα χρόνο, υπάρχουν η εκπαιδευτική ύλη για όλες τις τάξεις του δημοτικού, σχολεία, προγράμματα για να προσελκύσουν τους μαθητές να μάθουν τους κανόνες, τους στοιχειώδεις κανόνες της οδικής ασφάλειας. Υπάρχουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι μας να διδάξουν τα παιδιά μας πώς πρέπει να μετακινούνται. Και βέβαια από εκεί και πέρα πρέπει πάρα πολλά πράγματα να τα αντιμετωπίσουμε. Πάρα πολλά. Ξέρετε, το φιλανδικό πρότυπο βασίστηκε πάνω στην παιδεία. Και έχουν καταφέρει να μην έχουν σχεδόν θανατηφόρα ατυχήματα. Κύριε Κορόπουλε, εγώ θα μιλήσω για τη δική μου τη γενιά, για μένα. Και θα πω ότι είναι δραματικό και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κοινωνία, τον κάθε συμπολίτη μας, σε μια άλλη λογική από αυτή που τον έχει εκπαιδεύσει η κοινωνία τόσα χρόνια. Το προσπαθήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Πώς να έχουμε, αν θέλετε, οδική παιδεία, όταν γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, για να πάρει κάποιος άδεια οδήγησης τις τελευταίες δεκαετίες, στην συντριπτική πλειοψηφία και των σχολών οδηγών και των εξεταστών, υπάρχει μία γκρίζα ζώνη, να το πω κομψά. Πώς να το αντιμετωπίσουμε όταν δεν έχουμε καν μάθημα στα δημοτικά μας σχολεία, σε κάθε τάξη, όταν δεν έχει αποκτηθεί μια τέτοιου είδους κοινωνική συνείδηση, αν θέλετε, για τη συμπεριφορά όλων μας στους δρόμους, και όταν έχει γίνει συνείδηση σε κάθε πολίτη ότι μια παράβαση αντιστοιχεί με ένα πρόστιμο. Άρα είναι εισπρακτική η λογική του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι παιδευτική. Επιχειρήσαμε λοιπόν μέσα από μια σειρά από αλλαγές να δώσουμε και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να γίνει συνείδηση στον καθένα ότι πολλές παραβάσεις, εγώ θα ήθελα να ήταν γενικότερο αυτό, δεν έχουν να κάνουν με το πρόστιμο. Παρότι αυτό δεν είναι αποδεκτό και από τον κύριο Ιαβέρη. Να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Ναι, και από άλλους. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, πρώτα και κύρια, εμείς που δεν είμαστε ειδικοί,
να συνειδητοποιήσουμε τι κακό μπορούμε να κάνουμε στο συμπολίτη μας, σε αυτόν που είναι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μας, στο δίκυκλό μας, προκειμένου να μην έχουμε τη συμπεριφορά που έχουμε συνήθως. Έτσι και ξεκινήσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, εγώ αυτό έκανα. Εγώ έχω πετάξει τσιγάρα από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο, και κόντεψα να κάψω ένα συμπολίτη μου που ήταν πάνω σε μοτοσυκλέτα, και πολλές άλλες παραβάσεις που συνηθίζεται από το μέσο πολίτη, που όταν συνειδητοποίησα πριν γίνω υπουργός, σαν πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου, το τι μπορεί να επιφέρει αυτό, προσπάθησα να αλλάξω το δικό μου αυτό πρώτο. Τέτοιες παραδείγματα δεν τις έχω ακούσει συχνά, να ξέρετε. Ναι, όχι άλλα, όχι, έχω κάνει πάρα πολλές παραβάσεις. Πάρα πολλές. Και είναι καλό να το λέμε αυτό, γιατί στην κοινωνία, και αυτό θα ήθελα να τους παρακαλέσω όλους, δεν είναι ανάγκη να τις δείχνουμε το δάχτυλο. Πρέπει να την πείσουμε με κάθε ειλικρίνεια για το ότι μια μικρή, κατά τα λοιπά, παράβαση, όπως το να μιλάς στο κινητό σου, μπορεί να κοστίσει τη ζωή, την υγεία του άλλου. Τελικά δεν είναι και τόσο μικρή, θα δούμε. Είναι πολύ έτσι. Τάσο. Κοίταξε, όσο θεωρούμε τα, να το πω λίγο σκληρά, τα ηθελημένα εγκλήματα, ηθελημένα, με πρόθεση εγκλήματα, στους δρόμους που γίνονται από αθλειότητα, έτσι, όσο θα θεωρούμε ότι είναι απλές παραβάσεις του κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας και ξαμελίας, δεν μπορεί να λυθεί ποτέ το πρόβλημα. Δηλαδή, μια παράβαση, όταν κάποιος γονιός, έλεγα προηγουμένως το μακιγιάζ, για τους γονείς του Φέδωνα του Καριδάκη. Οι άνθρωποι αυτοί χάσαν το παιδί τους και λέω ότι άντε, είμαστε μαζί στον Άσιο. Πώς μπορεί, πώς έχει εκλάβει ο μπαμπάς του Σόλωνα το θάνατο του παιδιού του, αν αυτό το θεωρεί ότι είναι μια παράβαση του κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας ή εκ μέρους του φωνιά είναι μια φωνική πράξη ή θελημένη με πρόθεση. Και όταν λέω με πρόθεση, για να το ξεκαθαρίσω, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις ουσιαστικά, αλλά υπάρχουν πράξεις οι οποίες πραγματικά βλάπτουν την κοινωνία, και το ότι είναι ηθελημένες και λέμε ότι έχουν μέσα πρόθεση, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί όλοι μπορούν να θυμηθούν ότι όταν προσεγγίζουμε, ας πούμε, το φανοστάτη και ανάβει πορτοκαλί, μπορείτε να μου πείτε αν είναι αμέλεια το ότι πατάμε γκάζι ή είναι ηθελημένη πράξη ή έχει πρόθεση. Αυτό γιατί δεν τιμωρείται από τον κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας και όχι από τον ποινικό κώδικα, γιατί να μην συλλαμβάνεται με χειροπέδες. Στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης, όταν κάποιος μπαίνει στη λέα για ένα τέταρτο 20 λεπτά, δεν μπορεί να με πείσει ότι του ξέφυγε, απαξιώντας όλους τους άλλους πολίτες, εγκλωβίζοντας ένα νοσοκομιακό και ένα περιβολικό που μπορεί να κουβαλάει τον δικό του άνθρωπο. Θέλω να πω λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα, και επειδή αναφερθήκατε πολύ σωστά στην παιδεία, πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για την παιδεία στο σχολείο, αυτή είναι εκπαίδευση. Άλλο εκπαιδεύομαι για να αποκτήσω γνώσεις για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, και άλλο αντιγράφω βιωματικά τα πρότυπά μου που είναι ο μπαμπάς μου, η μαμά μου. Σε αυτό το σχολείο πρέπει να παίζει και τέτοιο ρόλο. Εγώ δεν είπα ότι θα παίζει, αλλά αυτό που παίζει τώρα, δηλαδή δύο ημίωρα. Πόσο είναι αυτά που μπορούν να πιστεύετε να αλλάξουν ένα πιτσιρικά που βλέπει μεγαλώντας μέσα σε ένα αυτοκίνητο ένα άθλιο πρότυπο να οδηγεί μιλώντας στο κινητό, καπνίζοντας, μπλοκάροντας τις σταυρώσεις. Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτή είναι η παιδεία. Άρα η δική μου σκέψη. Μπορεί να το αλλάξει. Η δική μου σκέψη. Τα παιδιά μου με άλλαξαν όσον αφορά την ανακύκλωση που δεν είχε κανένας είδους συνείδηση σαν παιδί. Η παιδεία. Για να φτάσει αυτό όμως πρέπει πρώτα. Αντίστοιχα και αυτό είναι το θέλω να πω ότι πρέπει να πάψουν να είναι παραβάσεις και να έρθει. Αυτό το πράγμα είναι θέμα υγείας. Δηλαδή, ξέρετε πολύ καλά ότι στον πλανήτη για τα τροχαία δυστυχήματα επιλαμβάνεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και όχι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μεταφορών. Η έννοια υγεία δημιουργεί την αίσθηση στον αποδέκτη ότι μιλάμε για την υγεία μας, μιλάμε για τη ζωή μας, μιλάμε για την ακαιρότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορεί να, πρέπει να ξεκολλήσεις από το παρκάρω, ξεκινάω, κάνω παράβαση, οπισθογωνία και αυτά τα πράγματα, και να μπει στη διαδικασία ότι πρέπει να γυρίσεις. Αυτό λέμε και προσπαθώ να το μεταφέρω πάρα πολύ καιρό, ότι ο στόχος, η παιδεία που μπορεί να δημιουργήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με καθημερινή συχνή ενημέρωση, να κάνει τον πολίτη να νιώσει. Να ανεβάσει την αυτοεκτίμησή του. Δηλαδή να νιώσει ο καθένας μας ότι είναι μοναδικός και πολύτιμος και αναντικατάστατος για την οικογένειά του. Αν λοιπόν το πρωί που φεύγεις από το σπίτι νιώσεις ότι πρέπει να ξαναγυρίσεις το απόγευμα σπίτι, παιδιά έχετε λοιπόν. Δεν θα ήταν τρομερή η απουσία
άμα από κάποια ανοησία εμπλακεί κάποιος και δεν φτάσει στην οικογένειά του. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κομμάτι. Φεύγοντας το πρωί από το σπίτι, να συνειδητοποιεί κανένας ότι δεν έχει λόγο να αφήσει τα παιδιά του ορφανά, να είναι συνετός, προσεκτικός και μετά θα έρθει ο νόμος και μετά θα έρθει οποιοδήποτε άλλο. Με το Θανάση είχαμε μια κουβέντα πριν, το Χούντρα, συνάδελφο και καλό φίλο και εκπαιδευτή, που είπε κάτι πολύ σοβαρό για τον ΟΗΕ. Ότι αλλάζει το πλάνο, υπολογίζουν ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε 15 εκατομμύρια νεκρούς και έρχεται σε πρώτη πλέον προβολή το θέμα του τροχαίου. Και είναι πραγματικά τεράστιο, γιατί απώλειες, και το συζητήσαμε και με τον κύριο Τζανετή, ότι είναι τελείως διαφορετικό το να πεθάνει κάποιος στα 70 του, στα 80 του και να χάσει κάποια χρόνια, και άλλο ένα παιδί που φεύγει στα 20. Να συμπληρώσω με αφορμή αυτό που λες, ότι αυτό είναι το τραγικό. Ότι λέμε ότι είναι πρώτη αιτία θανάτωση ηλικίας από 15 έως 30 έως 29, που σημαίνει ότι όταν φεύγει από τη ζωή, καταστρέφει τη ζωή του ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία, δεν έχει προλάβει να κάνει παιδιά. Και αυτό είναι το πρόβλημα της μείωσης πληθυσμού. Και αυτό αλλιώς λέγεται γενοκτονία. Και αυτό είναι το δημογραφικό. Και αυτό έχει μια χώρα σε γενοκτονία και δεν κάνει τίποτα. Αυτό με τρελαίνει 36 χρόνια που το παρακολουθώ από κοντά. Δηλαδή, μιλάμε για γενοκτονία. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γενοκτονία είναι. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι η πιο επικίνδυνη καθημερινή δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου η οδήγηση. Για τον πολίτη όμως είναι η πιο απλή, εύκολη, ανώδυνη, ακίνδυνη και ασήμαντη καθημερινή δραστηριότητα. Δηλαδή, το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας Έλληνας είναι οδήγηση αυτοκίνητο. Θα έρθω σε κάποια θέματα του Υπουργείου. Ένα ήταν τα πολλά πλαστά διπλώματα που είχαμε και αυτός ο νέος τρόπος αξιολόγησης που θα γίνεται για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά όσον αφορά στο πώς θα γίνει. Ακούγονται πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες ομοσπονδίες εκπαιδευτών οδήγησης που κάνουν τα πάντα για να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή, είναι κοινό μυστικό ότι κάποιες σχολές οδηγού, για να μην είμαστε και γενικοί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι και αξιοπρεπείς και σε μια άλλη λογική να κινούνται, έβγαζαν περισσότερα χρήματα από τα μαύρα λεφτά που ζητούσαν από τους ανθρώπους που θέλαν να βγάλουν άλλα οδηγήσεις, παρά από τα μαθήματα που έκαναν. Αρνούνται λοιπόν πεισματικά να μην διακοπεί αυτό το αλυσβερίσι και αυτά τα κυκλώματα που κατά τη γνώμη μου έχουν εντοπίσει πολύ λίγα. Αλλά είναι ενδεικτικό του τι γινότανε. Και δεν γινόταν μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχει ανωνυμία, δεν γνωριζόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Στην Κέρκυρα η αστυνομία έπιασε όλους τους υπαλλήλους της περιφέρειας, την αντίστοιχη διεύθυνση μεταφορών και όλες τις σχολές οδηγών. Βρήκαμε ένα κύκλωμα το οποίο είναι διεθνές κύκλωμα, δηλαδή είχαμε γίνει πλυντήριο διεθνών αδειών οδήγησης. Ερχόντουσαν κάποιοι για διακοπές στην Ελλάδα, τους έστειλαν σε μία από τις 6 πόλεις που ήταν στο κύκλωμα και έδιναν εξετάσεις δήθεν, και φεύγοντας για τις διακοπές τους έπαιρναν και ένα διεθνές δίπλωμα μαζί τους. Στην Αθήνα και στον Πειραιά η Περιφερειάρχη Ιρηναϊδούρου και τα όργανα που έχει περιφέρεια βρήκαν πως δεν έδιναν θεωρητικές εξετάσεις. Η αστυνομία, συνεργασία μαζί μας, βρήκε ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα στον νότιο τομέα, στο βόρειο τομέα, συγγνώμη, πάλι της διεύθυνσης μεταφορών της περιφέρειας, και πιστεύω ότι όπου και να ψάξουμε θα βρούμε κάτι αντίστοιχο. Επομένως, μπορεί ο κύριος Ιαβέρης, όχι μπορεί, έχει απόλυτο δίκιο για τους χαρακτηρισμούς και για το πάθος, αν θέλετε, που περασπίζεται αυτά τα πράγματα. Όντως είναι γενοκτονία, όντως όταν κάτσει κάποιος και σκεφτεί τον πόνο που μπορεί να φέρει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά, μπορεί να αντιληφθεί και να κρατήσει μια άλλη στάση. Αλλά όταν έχεις εκπαιδεύσει για δεκαετίες τους πολίτες σου να έχουν μια άδεια οδήγησης που είναι στην ουσία ένα έγγραφο που είτε το έχει κάποιος είτε δεν το έχει, δεν πιστοποιεί ότι ξέρει να οδηγεί. Ότι έχει τη στοιχειώδη γνώση, τη συνείδηση του τι έχει στα χέρια του, πώς κινείται στους δρόμους, πώς μπορεί να προστατεύσει και τον εαυτό του και τον συμπολίτη του. Αυτό πιστεύω ότι όντως πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από όλους μας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το Υπουργείο, από ανθρώπους που είναι ειδικοί και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, όπως ο κύριος Ιαβέρης, από την τροχέα, από ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Και είναι εμένα ο πρώτος που με συγκίνησε, ο Μανώλης, και Σαρουλάκης.
το παιδί του από διαφημιστική πενταετία. Διαφημιστική ταμπέλα. Έτσι, στο μελητήριο. Επί της Κηφισίας. Και η κυρία Μιλωνά επίσης. Παρότι είχα χάσει δύο φίλους μου, συμμαθητές μου, σε ηλικία 18 χρονών, 19 όταν ήμασταν. Δεν νομίζω να υπάρχει ελληνικό σπίτι που να μην έχει αντίθεση. Έτσι. Και... πάντως πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η προσπάθειά σας είναι θέμα διαφάνειας, έτσι, στο όχι, κομμάτι. Όχι, κύριε Βέρη, δεν θα αλλάξει το σύστημα εκπαίδευσης, δηλαδή αυτό το γνωστό παρκάρισμα, ξεκίνημα, πιστογωνία, το οποίο δεν βγάζει οδηγούς αλλά παρκαδόρους, θα αλλάξει. Ναι. Δηλαδή θα εκπαιδευτεί. Άλλαξε. Άρα θα έχουμε κάτι άλλο, ας πούμε. Έχουμε δύο εξετάσεις πρακτικές. Μία είναι όλα αυτά που αναφέρατε, οι δεξιότητες αυτές, που εγώ είμαι πολύ ανοιχτός να γίνει μια συζήτηση για να δούμε τι χρειάζεται, τι όχι. Πάντως δεν ήμουν θανατώσει άνθρωπο μέχρι στιγμής. Ναι. Και η πιστογωνία απαγορεύεται από τον κώδικα, το ξέρετε, βέβαια, και είναι λίγο κωμικό τραγικό. Είναι κωμικό αυτό, ναι, αλλά ισχύει. Και η δεύτερη εξέταση είναι η πορεία. Αυτό που έχουμε φροντίσει δεν είναι η διαφάνεια με τη λογική μόνο να μην εκπαιδεύουμε τους νέους ανθρώπους στην πρώτη επαφή τους με το δημόσιο να τους ζητάνε χρήματα. Συμφωνώ. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας βέβαια του οικογενειάρχη. Ναι, είναι και αυτό. Είπατε βέβαια, κάτι έτσι, πολύ σωστά, ότι, και όμως είναι λάθος στην κοινή γνώμη ότι τα χρήματα κάποιος μεσολαβεί και κάποιος τα παίρνει. Αυτός που τα δίνει για να επισπεύσει του παιδιού έτσι, του το θάνατο είναι τραγικός. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά... Στην πορεία θα αλλάξουν κάποια πράγματα, φαντάζομαι, λοιπόν, οπότε να γίνει λίγο πιο σοβαρό το μάθημα. Ελπίζω εγώ, η παρότριση που έχω να κάνω στους γονείς, στα νέα, στην νεολαία μας, όλους, είναι να μάθουν να οδηγούν και να μην υποκύπτουν σε τέτοιες πιέσεις. Να σας συμπληρώσω για κάτι ακόμα. Ξέρετε τι θα είναι το πρόβλημα, όχι να μάθουν να οδηγούν. Να σου το πούμε με τα βεβαιότητες. Εγώ οδηγός αγώνομαι. Να μάθουν ότι δεν ξέρουν να οδηγούν, κύριε Υπουργέ. Όταν μάθεις ότι ξέρεις να οδηγείς, είσαι πιο ταπεινός. Έτσι, και σέβεσαι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Τη ζωή σου για να κυριωτάσεις την οικογένεια. Σε αυτό το σημείο θέλω να βάλω στην κουβέντα το Θανάση το Χούντρα. Είχες κάνει κάποια στιγμή στο Υπουργείο μία ανοίξη για το βιβλίο που έχουν οι εξεταστές. Και εδώ είναι και τεράστιο θέμα. Ποιοι εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτές. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις και το ξέρω. Παίρνουν δίπλωμα, δίνουν δίπλωμα σε αναβάτες και δεν έχουν ανέβει σε μηχανή ποτέ στη ζωή τους. Αυτό είναι, ξέρετε, συγγνώμη που. Θέλετε να μιλήσετε καλύτερα από το για να τα πω όλα μαζί. Δεν αντέχω να μην σχολιάσω λίγο τα προηγούμενα. Αυτό που είπαμε για τον ΟΗΕ προέκυψε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο μη κυβερνητικών οργανώσεων, παγκόσμιο, όπου συμμετείχε η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, φορείς από όλο τον κόσμο. Και θα μείνω σε ένα ερώτημα για την αρχή. Υπήρχε ένας στόχος από το 2000 μέχρι το 2020 να έχουμε μείωση των νεκρών κατά 50%. Αυτό δεν επετεύχθη. Μειώθηκαν κατά 25%. Ωραίο. Πολύ σε αυτό, Θανάση, να συμπληρώσω ότι διαδραματίζει ρόλο το γεγονός ότι και οι μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Ναι. Και οι δρόμοι επίσης. Και οι δρόμοι. Και... όμως, ο κύκλος εργασιών το 2000 με το 2020, μεθαύριο, έχει δεκαπλασιαστεί. Που σημαίνει ότι με τη δυνατότητα του 2000 θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα. Η ερώτηση λοιπόν, η κρίσιμη, που δίνει και το στίγμα της συνέχειας, λέει, εάν γυρνάγατε πίσω το χρόνο με αυτά που ξέρετε σήμερα, τι από αυτά που κάνατε για να μειωθεί 25 θα κάνατε, η απάντηση τίποτα. Είμαστε σε λάθος δρόμο. Ό,τι κάνουμε είναι άστοχο και από την πολλή συζήτηση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου κάποια αντιλαμβάνονται. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να βάλουμε την πραγματική διάσταση, γιατί κανένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν θέλει να αυτοκτονήσει. Δεν ξυπνάει το πρωί στο σπίτι του και λέει σήμερα θα πεθάνω. Όλοι είναι σίγουροι ότι δεν του συμβεί. Και μιλάμε για το ανθρώπινο είδος, για ένα έμβιον, το οποίο έχει τα ισχυρότερα ένστικτα επιβίωσης. Έχει επικρατήσει στον πλανήτη, τα τρία δομικά στοιχεία της συνέχειας της ζωής, τα έχει λύσει με το παραπάνω, με την έννοια φτιάχνει την τεχνητή τροφή, γιατί το πρώτο είναι να ζήσω και αύριο, αναπαραγωγή να έχω επόμενη γενιά και να φόβος να μην πεθάνω. Εάν αυτά εδώ δεν τα είχε τόσο ισχυρά, δεν θα υπήρχαμε σαν είδος. Οι ελέφαντες αφανίζονται. Γιατί κάτι δεν πάει καλά και δεν εξελίσσονται αντίστοιχα. Πώς λοιπόν κάποιος που ξυπνάει το πρωί και χωρίς να το θέλει, στον δρόμο σκοτώνεται και αυτό συμβαίνει κάθε 24 δευτερόλεπτα. Από την ώρα που μιλάμε δηλαδή, έχουν σκοτωθεί περίπου 100 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κανένας από αυτούς δεν το έχει σκοπό. Η απάντηση είναι ότι νομίζουν ότι αυτό που κάνουν είναι εντάξει. Κάθε τροχαίο από τα 13 εκατομμύρια που θα σκοτωθούν στα επόμενα 10 χρόνια,
Εάν του πεις, έλα εδώ, τι έγινε, θα ξεκινήσει με κάτι που λέει νόμιζε. Κανείς δεν έχει σκοπό. Αυτό λοιπόν που διαμορφώνει τη συμπεριφορά, το χειρισμό, τη λειτουργία ενός ανθρώπου στον δρόμο, είναι ένα και μόνο πράγμα, ο εγκέφαλός του. Τα δεδομένα που έχει μέσα, που έχουν μπει, ορίζουν ακριβώς και επακριβώς το τι θα κάνει. Κάθε καταχώρηση που λέει, βλέπεις αυτό το χάλι αυτοκίνητο που είναι ένας νεκρός και μέσα επειδή σκοτώθηκε, επειδή ήπιε. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου, έτσι είναι η φύση του, συγκρίνει. Αυτός ήπιε, οδήγησε, σκοτώθηκε. Εγώ πίνω, οδηγάω, δεν σκοτώνομαι. Άρα καλά το κάνω, θα το συνεχίσω. Εάν δεν του πεις ακριβώς τι συμβαίνει στον εγκέφαλο του ανθρώπου, από την πρώτη σταγόνα που θα πιει, δεν θα αλλάξει κάτι. Και ακόμα δεν το πεις, να το καταλάβει, να βάλει τον εαυτό του στη θέση του οδηγού, πάλι δεν θα το δεχτεί. Εάν του πεις λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πιει από την πρώτη σταγόνα δηλητηριάζει τον εγκέφαλό του, που σημαίνει αλλοιώνονται οι λειτουργίες του, τα ανακλαστικά του μειώνονται, η απόσταση που χρειάζεται για την ίδια λειτουργία μεγαλώνει, συν ότι το θυμικό του έχει αυλυνθεί, άρα θα κινηθεί με την ίδια αίσθηση λίγο πιο γρήγορα με τα ανακλαστικά του παππού του. Και εσύ του λες, θα κάτσεις τώρα δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος πάει λίγο πιο γρήγορα, έχει χάλια αντανακλαστικά και εσύ είσαι μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο. Τότε ίσως πει ότι δεν θέλω. Άρα ενημέρωση, Θανάση, γιατί από τους ανθρώπους μας παρακολουθούν τώρα, αμφιβάλλω αν καταλαβαίνουμε και πολλά. Λέω το εξής. Άρα πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η καθημερινή δραστηριότητά του είναι κάτι που δεν μπορεί να την θεωρεί όσα γίνεται. Τώρα όλο αυτό που λες περί εγκεφάλου, στα τι μπορεί. Εδώ έχουμε τώρα μπροστά μας τον Υπουργό. Τι του προτείνουμε λοιπόν? Προτείνουμε, όπως πολύ σωστά φτιάχνουμε δρόμους και οδούς, πολύ σωστά βελτιώνουμε τα οχήματα, να βελτιώσουμε τον οδηγό. Να του δείξουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει και όχι αυτό το οποίο έχει κληρονομήσει, έχουμε κληρονομήσει η γενιά μας από τους γονείς μας, που δεν υπήρχε καν ζώνη σε ένα αυτοκίνητο, ή κράνος, που τα κράνη ήταν δερμάτινα. Έτσι. Και όταν ακόμα τώρα βλέπεις γονιό, είμαι εκπαιδευτικός, γονιό που φέρνει το παιδί του στο σχολείο, οδηγώντας μοτοσυκλέτα, με το παιδί μπροστά, εκείνη την ώρα έχει διαμορφώσει το πρώτο μοτίβο στο κεφάλι του παιδιού του, έτσι γίνεται. Και αυτό δεν αλλάζει. Ριζώνει όσο περισσότερο, όσο ισχυρότερα από οτιδήποτε άλλο. Αν ενισχύεται λοιπόν από τους δασκάλους, από τους γείτονες, από τους ιερείς, από τους αστυνομικούς. Συγγνώμη. Όλοι οι άνθρωποι φτιάχνουν ένα περιβάλλον γύρω από το παιδάκι αυτό που μιλάς. Πήγαινε αυτό μια βόλτα πίσω από το Υπουργείο Μεταφορών, όπου είναι όλες οι σχολές οδηγών, όπου οι εκπαιδευτές των σχολών οδηγών, το ένα στα δύο αυτοκίνητα, και ίσως λέω λίγα, δεν φοράνε ζώνη. Δηλαδή, εγώ όταν μεγαλώσω και γίνω καλό σαν και αυτόν, δεν θα φοράω. Δεν πάμε μακριά. Ήθελα να ρωτήσω το λίγο για τα διπλώματα, γιατί είναι πολύ. Αυτή τη στιγμή δίνονται εξετάσεις. Σε άλλες περιφέρειες δίνονται, σε άλλες δεν δίνονται. Μάλιστα. Υπάρχουν σύλλογοι, ομοσπονδίες που κάνουν bullying στα μέλη τους για να μην πάνε να δώσουν εξετάσεις. Okay. Το ακούω. Ωστόσο, επειδή έχουμε και εκπαιδευτές στη σχολή, ένα ερώτημα είναι τα οχήματα που θα κατέβει ο εκπαιδευτής και θα δώσει εξέταση ο οδηγός μόνος του, είναι ασφαλισμένα? Ασφαλίζονται? Βεβαίως. Ασφαλίζονται. Okay. Καλύφθηκα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα σας. Ναι. Επειδή εσείς έχετε ασχοληθεί και με τα δίκυκλα. Μάλιστα. Πίσω ακριβώς από το Υπουργείο, όπως είπατε, είναι οι εγκαταστάσεις περιφέρειας και εκεί δίνονται και εξετάσεις για τα δίκυκλα. Μερικές δεκαετίες τώρα δεν ήταν κανείς ασφαλισμένος για να δώσει εξέταση με τα δίκυκλα. Αλλά γινόντουσαν εξετάσεις κανονικά. Μόλις πήγε να ανατραπεί το καθεστώς του πώς δίνονταν εξετάσεις, το ότι πρέπει να έχουμε κάμερες, να καταγράφονται. Διαδικασίες. Οι στοιχειώδεις διαδικασίες για να μην αντιμετωπίσουμε αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Ξαφνικά ανακάλυψαν κάποιες εκπαιδευτές, κάποιες ομοσπονδίες. Κάποια ομολογία που. Όχι, ότι είναι τρομερό που δεν έχει ασφάλιση το όχημα. Ευτυχώς το θεσμοθετήσαμε στον νόμο. Ωραία. Και οι ασφαλιστικές ανταποκρίθηκαν. Ή να σου πω κάτι. Δύο άλλα χαρακτηριστικά παράδειγματα. Πόσες φορές έχετε δει υπερήλικες που δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν? Πόσες φορές? Έχουμε και παράδειγμα στοιχείο. Ναι, εγώ έχω παράδειγμα. Όχι ανθρώπου. Σε φίλους μου. Θεσμοθέτησης. Σε συνάδελφους βουλευτές από άλλες παρατάξεις κιόλας. Να με πιάνουν μια. Αν και δεν δίνουν εξετάσεις στο Υπουργείο, στις περιφέρειες δίνουν. Να μου λένε, σε παρακαλώ, κάνε κάτι να μην πάρει ο πατέρας μου την ανανέωση της άδειας οδήγησης. Να μην πάρει. Να μην πάρει.
Αλλά έπαιρνε, γιατί πήγαινε σε μια σχολή οδηγών, η οποία πήγαινε σε δύο γιατρούς, έπαιρνε τα πιστοποιητικά και τα κατέθετε. Έχουμε... Είναι και ένα τεράστιο θέμα, Υπουργέ, με αυτό το συζητήσαμε πριν με τον κύριο Ιαβέρη, το ότι πώς επιτρέπουν, αλλά το επιτρέπει ο νόμος. Ποιο επιτρέπει. Το να οδηγήσει. Του δίνει τη δυνατότητα. Από την ώρα που θα περάσει. Βέβαια, άμα δείτε τον πατέρα μου, έχει πολύ καλύτερα τα ανακλαστικά και αντοχή από μένα. Καλά, δεν σταματάει. Είναι... Δεν σταματάει ηλικιακά. Σταματάει μετά από εξετάσεις. Πρέπει να είναι αυστηρό. Ακριβώς. Και δεν μπορεί ο γιατρός, ο επίορκος, πρέπει να τελειώνει εκείνη την ώρα. Αυτό ακριβώς λέμε, Τάσο. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν γίνεται όμως. Την ώρα που του δίνει το χαρτί. Σας έφερα παράδειγμα τον Τζόνι τον Πεσματζόγου, πρωταθλητής Ελλάδος. Όταν του δώσει το χαρτί όμως ο γιατρός. Και μαζί με αυτό το παράδειγμα. Συγγνώμη, θεσμοθετήσαμε μία εξέταση με το αυτοκίνητο του κάθε ανθρώπου να πηγαίνουν να βλέπουν οι εξεταστές. Πορεία, φαντάζομαι. Στην πορεία ακριβώς και μόνο. Και ποια ήταν η απάντηση και η αντίδραση από μερίδα από αυτούς. Ότι φοβόμαστε να μπούμε στο αυτοκίνητο του εξεταζόμενου. Δηλαδή, δεν φοβούνται να κυκλοφορεί αυτός ο άνθρωπος στον δρόμο, να χτυπήσει τον ίδιο, το παιδί του, το συγγενή του, αλλά φοβάται να μπούμε στο αυτοκίνητο. Γιατί δεν ξέρει αν ο υπερήλικας μπορεί να οδηγήσει ή όχι. Αλλά μπορεί να κρύβονται και άλλα συμφέροντα πίσω. Είναι, το κομμάτι των υπερηλίκων είναι στην ίδια κατηγορία με τον Τζόνι Πεσματζόγλου και της παιδείας. Ο δικός μου πατέρας στα 75 ήρθε μια μέρα, άφησε τα κλειδιά και λέει ως εδώ ήτανε. Δεν είχε κάνει ποτέ του τροχαίο στον δρόμο. Άφησε τα κλειδιά και τα παρέδωσε. Μα αφού είσαι μια χαρά. Δεν είμαι μια χαρά, δεν είμαι όπως ήμουνα. Και έκτοτε μηδέν. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος πεισματικά επιμένει να οδηγήσει στα 80 νομίζει ότι μπορεί. Δεν έχει τη συνείδηση ότι δεν έχει τη δυνατότητα να. Όλο το πλαίσιο της συνύπαρξης σε ένα χώρο που μοιράζονται άνθρωποι που δεν γνωρίζονται θα λυνόταν αν όλοι ακολουθούσαν τον ΚΟΚ. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει, έχουμε το αποτέλεσμα τα περισσότερα θανατηφόρα να συμβαίνουν στον αστικό ιστό. Έτσι. Έτσι, και με χαμηλές ταχύτητες. Και κοντά στη γειτονιά μας. Αυτό είναι που λέει ο Νίκος προηγουμένως να μιλήσουμε για την έξοδο, όπου μιλάμε για το 15%. Το άλλο 85% συντελείται με τις πόλεις. Λοιπόν, θα ήθελα και να βάλω μια τελεία μέχρι την επόμενη φορά. Είναι ότι ενώ φτιάχνουμε οδικούς άξονες, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε την ποσόστοση, γιατί παραμένουν μέσα στον αστικό ιστό τα θανατηφόρα, μειώνονται από εδώ, άρα στο σύνολο μεγαλώνει η ποσόστοση των θανάτων μέσα στην πόλη. Εξακολουθούν να σκοτώνονται. Και αν ρωτήσει έναν άνθρωπο πότε θα αισθανόσουν πιο άνετα να βγάλει τη ζώνη σου, είναι γκάλο. Έτσι. Μέσα στην πόλη με χαμηλές ταχύτητες ή στην Εθνική Οδό με 120. Θα σου πούμε μέσα στην πόλη, σπίτι γραφείου. Εκεί που μόλις πριν συνειδητοποίησε και δέχτηκε ότι γίνεται θανατηφόρα. Να πω κάτι, να συμπληρώσω κάτι που θέλω. Γιατί ξεκλέψαμε οι άνθρωποι και δεν μιλήσαμε. Δεν ήθελα μόνο αυτό να πω. Ότι παρακολουθώ με μεγάλη αγωνία όλες τις ομιλίες των ανθρώπων που είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Είτε λέγεται Γερουλάνος, είτε λέγεται Ηλιόπουλος, είτε λέγεται οποιοσδήποτε τέλος πάντων. Δεν έχω, λένε, για την αποκομιδή σκουπιδιών, για το φωτισμό, για τα πάρκα. Δεν έχω ακούσει έναν να λέει για το ότι μέσα στις πόλεις συντελείται μια πραγματικά γενοκτονία αυτό. Σκοτώνονται παιδιά, μέσα στις γειτονιές θα έπρεπε να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις και να αυξηθεί κατακόρυφα η ασφάλεια των πολιτών. Από την ώρα που ο πολίτης δεν πάει ποτέ στον υποψήφιο δήμαρχο να βάλει σαν πρώτη του προτεραιότητα η ζωή του παιδιού του είναι πάνω από τα λουλουδικά του, δεν θα αλλάξει ποτέ υπουργέ. Αυτό λέμε παιδεία. Αυτό παιδεία κομμάτι... είναι κουλτούρα, δεν είναι πολιτισμό, είναι ήθος. Και όμως εισακούστηκε, θα σου το πω στην επόμενη ευκαιρία. Τάσο μου, εδώ νομίζω ότι. Συγγνώμη, να ζητήσω πολύ χρήσιμα στοιχεία από τον κύριο Πάνο Τζανιτή, πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Καλησπέρα για μένα. Το Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή των Ελλήνων, είναι επιθύρες. Και όπως λένε οι άνθρωποι, Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό, άρα μετακινήσεις κατά κόρον. Και για να πάνε και με τοπικές εκεί διαδρομές, για βόλτες, για γλέτη, για τοπικά κτλ. Δυστυχώς κάπου εκεί κρύβεται και ο μεγάλος κίνδυνος. Δηλαδή, σε αντίθεση με το στερεότυπο ότι έξοδο σημαίνει εθνική οδός, μοίρασμα φυλαδίων, σταδιώδια κτλ. Ο μεγάλος κίνδυνος φαίνεται ίσως και λόγω της βελτίωσης των υποδομών να έχει μεταφερθεί κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν οι εκδρομείς, δηλαδή η στιγμή
της χαλαρότητας, του γλεντιού, του πολύ φαγητού, του αλκοόλ, δυστυχώς είναι συνώνυμο των ημερών, είναι η στιγμή που οι επιδόσεις των οδηγών θα πέσουν και το μοιραίο θα έρθει πιο κοντά. Μια δεύτερη περίπτωση που θέλω να επισημάνω για να γίνουμε και λίγο πιο πρακτική εν όψη των επόμενων ημερών είναι πόσο επικίνδυνη γίνεται αυτές τις μέρες η Αθήνα. Η Αθήνα που ξαφνικά αδειάζει και μπορούν να αναπτυχθούν μεγάλες ταχύτητες, εκεί που κυρίως μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ το να καταφέρεις να σκοτωθείς πρέπει να είσαι πεζός, υποδηλάτης, ειδική κλειστής. Πλέον είναι πάρα πολύ πιθανό, δηλαδή το πρωί της Αθήνας γίνεται περίπου αντίστοιχο με το βράδυ της των υπολείπων ημερών και αυτό θα πρέπει να το συνυπολογίζουν οι οδηγοί στον τρόπο που συμπεριφέρονται. Γενικά θα πρέπει να προσαρμόζεσαι δηλαδή στις αντικειμενικές συνθήκες και, και στο επαρχιακό δίκτυο που είπα πριν πάλι το ίδιο ισχύει. Δεν μπορεί δηλαδή ο κάτοικος της Λευκάδας να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο στο δικό του δίκτυο όταν έχει έρθει εκεί η μισή Αθήνα. Έχουν αλλάξει συνθήκες. Πρέπει να τροποποιήσει και αυτό. Ξέρετε, σε αυτό είχα κάνει μια κουβέντα για να αναφέρω τη Λευκάδα που επισκέπτομαι συχνά. Υπάρχουν γι' αυτό χαρήκατε με το ακτιβό. Ναι, εννοείται. Υπάρχει το κομμάτι των ανθρώπων που μένουν εκεί μόνιμα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα συγκεκριμένο βιορυθμό, ο οποίος ξαφνικά του ζητάς να αλλάξει για 5 μέρες, για 1 μήνα το καλοκαίρι, που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο φόρτωμα. Και αυτό δεν είναι εφικτό. Οι γεφείς άνθρωποι έχουν ποικιλία συμπεριφορών και οφείλουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές του συνθήκων. Μάλλον το αντίθετο πρέπει να συμβεί. Εμείς που πάμε εκεί πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά γιατί οι συγκεκριμένοι έχουν κάποια. Δηλαδή σου λέει ότι εδώ δεν γίνεται και κίνηση όπως έγινε το κέντρο της Αθηνάς και ξαφνικά μπαίνεις στην πόλη της Λευκάδας και δεν έχεις να παρκάρεις. Και είμαι και ιδέα, αλλά θα πρέπει, μιας και μας δίνεται ευκαιρία στην τηλεόραση, να προειδοποιήσουμε και για κάποιες παγίδες που ίσως να μην είναι τόσο πολύ γνωστές. Να μην είναι ο άλλος δηλαδή όσο πρέπει σε γρήγορση. Ένα τυπικό παράδειγμα αυτού είναι το σενάριο των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Ξέρετε ποιο είναι το συνηθισμένο σενάριο μιας αεροδιακομιδής στην περίοδο που ξεκινάει από εδώ και πέρα. Τουρίστας που βρέθηκε σε ένα από τα ωραία μας νησιά, άσχετο συνήθως με τις μοτοσικλέτες, νίκιασε χωρίς άδεια με μοτοσικλέτα, αφού ήπια αρκετά, άρχισε να μιμείται τη συμπεριφορά ενδεχομένως που είδε και σε κάποιους ντόπιους. Ξεκίνησε να πάει στο κατάλημά του μέσα από ένα καρόδρομο χωρίς ιδιαίτερο φωτισμό και τα λοιπά. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση των οδικών υποδομών στα νησιά. Και βρέθηκε σε ένα χαντάκι. Από το χαντάκι στο κέντρο υγείας ένας αγροτικός να παλεύει να τον σταθεροποιήσει παίζοντας, όπως καταλαβαίνετε, κοροναγράμματα τη ζωή του τραυματία τις περισσότερες φορές. Κάποιο ελικόπτερο από την Αθήνα μετά από αρκετές ώρες καταλήγει στο κάτι, σε κάποιο άλλο μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου ενδιαμέσως έχει περάσει από τα καρδιανά δίκρανα. Δηλαδή η πιθανότητα να την, όχι μόνο να επιζήσει, αλλά να φύγει από αυτήν την ιστορία και χωρίς αναπηρία, όπως καταλαβαίνετε, μειώνεται σημαντικά. Ο άνθρωπος που πάει λοιπόν μια βόλτα στα νησιά, ή τώρα ή και το καλοκαίρι, το έχει αυτό υπόψη του, ότι έχει πάει σε κάτι που θυμίζει λίγο Βιετνάμ? Όχι, είναι χαλαρός. Με διακόψε αυτό, πρέπει να ξεκουραστείς. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Και να επισημάνω εδώ, συγγνώμη που διακόπτω, ότι πέρα από τον δικό μας, τον απίθαρχο νότιο Ευρωπαίο, Έλληνα κτλ. Κτλ. Εντυπωσιακά παραδείγματα διασυμπεριφοράς έχουμε από Βορειοευρωπαίους, οι οποίοι μετουπέρχονται στη χώρα μας και υιοθετούν τα αρνητικά μοντέλα της δικής μας συμπεριφοράς εχνοντατέ. Ταυτοχρόνως και εμείς όταν βγαίνουμε έξω, είμαστε τύπος και υπογραμμός όσον αφορά στην οδική στον κώδικα. Στο αεροδρόμιο πάτε, έχουμε άλλη συμπεριφορά. Ναι, στο πώς τις διαβάσεις. Ναι. Οι διαβάσεις εδώ είναι σχεδόν δεν υπάρχουν. Ναι, γιατί υπάρχει μια μυστική συμφωνία. Εκεί ξέρουμε ότι ο άλλος θα περάσει γιατί νομίζω ότι θα σταματήσουμε. Άρα σταματάμε κι εμείς. Όταν είναι στην Ομόνοια, είμαστε συνοημένοι και διότι είμαστε από την ίδια φυλή και εντάξει. Είναι... Θα έρθω στο Θοδωρή το Χρονόπουλο. Η αστυνομία έχει ίσως το μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Γιατί εσείς πρέπει να ελέγξετε όλη αυτή την παραβατικότητα. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη. Εν μέρη θα διαφωνήσω με αυτό. Πείτε μου. Θεωρούμε ότι η οδική ασφάλεια είναι πολυπαραγωγικό. Επηρεάζεται κυρίως από 4 παράγοντες. Έχει να κάνει με τον χρήστη, έχει να κάνει με το οδικό περιβάλλον και το αστικό περιβάλλον, έχει να κάνει με το όχημα και έχει να κάνει και με τον έλεγχο.
κάτι που κυρίως έχουμε πλωμιστεί εμείς. Την εφαρμογή τόσο του νόμου όσο και της οδικής συμπεριφοράς, την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από τις μελέτες και από την αξιολόγηση όλων των στατιστικών στοιχείων που έχουμε, βασικός παράγοντας των ατυχημάτων είναι ο άνθρωπος. Και να βάλω έτσι, για να ενισχύσω λίγο για την κυκλοφοριακή αγωγή που έχουμε και την παιδεία που έχουμε σε αυτό, ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί πεζοί σε τροχαία ατυχήματα. Και δεν έχει να κάνει με την εκτροπή των οχημάτων που χτυπάνε απλά έναν πεζό. Αλλά μιλάμε για πόλεις που αδειάζουν ύστερα από περιόδους όπως είναι αυτή που περιμένουμε του Πάσχα, που δεν ξέρουν να συμπεριφερθούν σε μια άδεια πόλη. Και δεν περνάνε από τις διαβάσεις, δεν περνάνε από τα φανάρια, περνάνε από τη μέση του δρόμου μέσα στη Μεσογείο. Διασχίζουν κάθετα. Είχαμε και ένα... Έχουμε το 21 περίπου της 100 των θανατηφόρων δυστυχημάτων εμπλέκονται πεζοί. Και αυτό έχει να κάνει παιδεία, κυκλοφοριακή αγωγή κλπ. Να σας πω ότι σχεδόν κάθε χρόνο το 2018 έχουμε γύρω στις 430.000 παραβάσεις βεβαίωση. Αντίστοιχο είναι και το νούμερο τα προηγούμενα έτη, και το 2017 και το 2016. Με αυξητική πάντα τάση. Θέλω να υπερασπιστώ την τροχιά. Ελεύθερα. Είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να την υπερασπιστείς. Διότι φτάσαμε μέσα σε καιρούς κρίσης. Θυμάμαι το 2015 παράδειγμα και τα προηγούμενα χρόνια να έχουμε και το 2016. Πολύ ψηλά πρόστιμα. Να βάζουμε έναν άνθρωπο σαν και εμάς, με επίσης χαμηλό μισθό, να δίνει μία κλίση που τις περισσότερες φορές είναι πάνω από το μηνιάτικο ενός ανθρώπου του μεροκάματος. Και αυτό είχε σαν συνέπεια ανθρώπινα, γιατί είμαστε και Έλληνες, έτσι έχουμε κάποιες ιδιαίτερες ευαισθησίες και για τα θέματα που συζητάμε, αλλά και για τη ζωή του άλλου, να επί της ουσίας βάζει στη γωνία τον πολίτη και να μην το κάνει έλεγχο. Αν έπρεπε να κάνει τη δουλειά του όπως έπρεπε να την κάνει. Το δεύτερο είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε η συνήθεια να πιέζεται η τροχιά για να σβήνονται οι κλήσεις. Έχω ένα τεράστιο θέμα. Δεν είναι. Άρα και αυτοί οι παράγοντες σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε διαμορφώνουν ένα πλαίσιο πώς ο πολίτης δεν έχει οδική παιδεία, δεν έχει παιδεία για την οδική ασφάλεια, είτε είναι πεζός, είτε είναι ποδηλάτης, που δεν είχαμε ούτε πλαίσιο για τους ποδηλάτες, ούτε σήμανση καν, πριν λίγους μήνες αποκτήσαμε, για τα νέα οχήματα που βγαίνουν. Έχουμε τώρα τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, μεγάλο πρόβλημα, και προσπαθούμε να βάλουμε ένα πλαίσιο για να μην θρηνήσουμε και εκεί οι ανθρώπους. Άρα δεν μπορεί η τροχιά να είναι ούτε πανταχού παρόν, για να είναι ο μπαμπούλας σε σχέση του να μην γίνουν παραβάσεις. Πρέπει να υπάρχει προφανώς και να κάνει ελέγχους. Αλλά πιστεύω ότι πιο πολύ πρέπει να ρίξουμε το βάρος στο να πείσουμε τον πολίτη για το τι κακό μπορεί να κάνει στον εαυτό του και στον συνάνθρωπό του, να συνειδητοποιήσει από την παράβαση του να παρκάρει πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Πώς μπορεί να υποφέρει μία μητέρα με ένα καροτσάκι, ένας άνθρωπος με αναπηρία, και να μην αναζητούμε ευθύνες στην τροχιά, αν είναι εκεί για να διαπιστώσει την παράβαση κάποιο που δεν έχει τη συνείδηση να καταλάβει τέτοιου είδους θέματα. Πόσο μάλλον τα υπόλοιπα που είναι πολύ πιο σοβαρά. Νικό, επ' αυτού, επ' αυτών. Σε εκείνο το συνεδρίο είχε γίνει και μια έρευνα για το πόσο άνθρωποι, τουρίστες, είχε μεγαλώσει με θέμα τον τουρισμό, είναι διατεθειμένοι να κάνουν εκπτώσεις στον τρόπο που οδηγούσαν. Το 30% παραδίδει το χαρακτήρα που είχαν και τον τρόπο που οδηγούσαν στη Δανία, στις βόρειες χώρες που είναι ασφαλείς, και έρχονται εδώ γιατί μεταξύ άλλων διαφήμισαν τη χώρα μας ότι εκεί δεν υπάρχει συνόμευση, είναι χαλάρα τα πράγματα, κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχουν και χειρότερα, ξέρετε. Αν πάτε στην Αίγυπτο, θα δείτε. Ναι, το θέμα είναι ότι έρχεται ο πρωταθλητής της βελτίωσης των τροχαίων στην Ελλάδα και δημιουργεί τροχαία. Διότι θα πει και θα οδηγήσει, γιατί εδώ δεν με πιάνουν, εκεί θα με ανατινάξουν, δηλαδή θα πάθω μεγάλο κακό, θα μου πάρουν το δίπλωμα, ενώ εδώ δεν συμβαίνει κάτι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχει συνείδηση ούτε ο Ευρωπαίος. Συνδεδεμένο κρίκος
ο οποίος είναι καθοριστικός για οποιαδήποτε προσπάθεια, είναι σαφέστατα οι αστυνόμες. Παράλληλα με κάτι άλλο. Όμως, όταν βρεις την εύκολη λύση και λες, θα κάνω αστυνόμευση και άλλη αστυνόμευση, και όταν δεν πηγαίνω καλά και άλλη αστυνόμευση, έχεις αποτελέσματα. Αλλά μόνο για όση ώρα κάνεις αστυνόμευση και στο χώρο που τα κάνεις. Εάν αυτό λοιπόν δεν συνδυαστεί με κάποιο τρόπο να καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό που θα κάνει δεν το κάνει επειδή φοβάται τον νόμο, και έτσι, κάπως έτσι εξελίσσεται η Ευρώπη, και είναι από αυτά που δεν είχαν τόσο ενδιαφέρον στη μείωση των τροχαίων, είναι ένα κομμάτι που συνυπάρχει, αλλά όχι το αποκλειστικό. Άρα θα συμφωνήσω κι εγώ ότι ναι, μεν υπάρχει ευθύνη όταν δεν υπάρχει το πλήθος της παρουσίας, αλλά στο βαθμό που της αναλογεί. Όπως ο Έλληνας, όπως είπαμε και στο αεροδρόμιο, έχει αλλάξει ήδη, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αλλά επειδή μπορεί να το κάνει, πάει και το κάνει. Έχω πολλά, οπότε προχώρα. Ας συμπληρώσω εγώ σε αυτό που έλεγε ο κύριος Εαβέρης πριν, ότι προφανώς δεν πρόκειται για ατυχήματα, δεν υπάρχει καθόλου το στοιχείο της ατυχίας. Εννοείται. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εξάλλου το έχει ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για τον κατεξοχήν αποτρέψιμο θάνατο. Βεβαίως και μπορεί να αποτραπεί και άρα θα πρέπει να γίνει και υγειονομικός στόχος πρώτης γραμμής. Δεδομένων και των όσων είπαμε νωρίτερα για την έκταση του προβλήματος και για τους πληθυσμούς που εκλεκτικά θίγει, τους νέους ανθρώπους. Μου είχατε πει πριν ότι είναι αντρικός θάνατος. Ναι, έχει και αυτό το χαρακτήριο. Εισαγωγικά με το. Ναι, ναι, ναι. Το αντριλίκι γενικά δεν είναι πια στις μέρες μας τόσο της μόδας και έτσι μπορούμε να το αναφέρουμε στο θάνατο. Θέλω να πω ότι 3 στους 4 είναι άντρες και μάλιστα νέοι άντρες. Σε αντίθεση με την παραδοχή. Το στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν οδηγούν καλά. Δεν ξέρω αν οδηγούν καλά οι γυναίκες ή οι άντρες καλύτερα. Πάντως οι άντρες σκοτώνται πολύ καλύτερα. Αυτό είναι βέβαιο. Η σχέση είναι 3 προς 4. Λίγες ασθένειες, λίγες νόσοι έχουν τόσο μεγάλη φυλετική προτίμηση όσο τα τροχαία. Και μάλιστα είναι νέοι άντρες. Αυτό προφανώς συνδέεται με το ορμονικό στάτους τους ή με αυτό που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως δέουσα συμπεριφορά. Θα έλεγα μάλιστα εδώ ότι αυτό θα πρέπει να καταλάβουν οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι Έλληνες είναι ότι δεν χαρακτηρίζει μια τέτοια συμπεριφορά μοντέρνους ανθρώπους και εξελιγμένους. Δηλαδή αυτό που δεθήξαμε πριν στο 1,5 εκατομμύριο νεκρών το χρόνο, να πω έτσι όπως λέει ο κύριος Κουβίδης, ο επικεφαλής του τομέα πρόληψης ατυχημάτων που έχουμε στο ΕΚΑΒ, πολύ χαρακτηριστικά, μιλάμε για ένα νεκρό κάθε 23 δευτερόλεπτα σε πλανητικό επίπεδο. Μιλάμε δηλαδή για λιγότερο από μια επίθεση στο μπάσκετ, ένας νεκρός. Αυτό όμως δεν κατανέμεται ισότιμα. Δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία, η Σκανδιναβία, η Ευρώπη γενικότερα είναι χαμηλότερα. Η Ελβετία. Εκεί δεν έχουμε τέτοια. Γιατί δεν έχουμε τέτοιες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Γιατί ο άλλος δεν φαντάζεται τον εαυτό του μέσα σε μια συλλογικότητα με το δίκαιο του ισχυρού. Έχει μπει σε μια λογική μιας άλλου είδους συνεργατικής συμβίωσης. Μα εκεί τα μέσα μαζικής. Ένα σενάριο win-win δηλαδή. Τα μέσα μαζικής. Αυτό που χαρακτηρίζει τη δική μας χώρα είναι μια ροπή προς πιο καθυστερημένες χώρες και συμπεριφορές. Δεν είναι δηλαδή τιμητικό ούτε για τον. Για τον λιγόμενο αυτό που λέω, την αρσενική συμπεριφορά που οδηγεί σε αρσενικό θάνατο. Και μόνο. Αυτό εννοούσα. Τάσο, τι πείτε. Ήθελα να πω προηγουμένως, γι' αυτό αναφέρομαι στο κομμάτι ότι είναι υγεία να το πάρουμε, ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Έτσι, και γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση του πολίτη μέσα από. Πολιτική απόφαση ήταν αυτή. Για μένα πρέπει να το πάρει πάνω το εκάστοτε πρωθυπουργός. Να το πάρει πάνω του να το πει ότι είναι εθνικό θέμα. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο θέμα από αυτό. Και η σειρά που κατά καιρού έχω καταθέσει σε όλο το σύστημα είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να μπαίνουν σε κάθε σπίτι. Στο εξωτερικό τα σποτάκια σπάνε κόκαλα. Παίζουν σε ώρες υψηλής τηλεθέασης σχεδόν την ίδια ώρα. Όπως εδώ πέρα είναι συμφωνημένο ότι παίζει στο κομμάτι των ειδήσεων και στο κομμάτι των διαφημίσεων. Λοιπόν, άρα να έχει το πρώτο πράγμα την ευαισθητοποίηση του πολίτη. Το δεύτερο είναι το σχολείο που λέμε. Ότι με επιμορφωμένους, εκπαιδευμένους και ευαισθητοποιημένους δασκάλους που θέλουν οι ειδικοί, θέλει την παρουσία της αστυνομίας και την καταστολή. Που εγώ επιμένω ότι μαζί με διάφορες διοικητικές ποινές, τα πρόστιμα σε μια εποχή που η οικονομική δυσκολία είναι εμφανής και όλη την έχουμε, τότε πρέπει να αποφασίσει να χάσει ένα μηνιάτικο. Ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Προτιμώ να χάσω ένα μηνιάτικο παρά το παιδί μου. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και θυμάμαι μια φορά που στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης που έλεγα στον κύριο Αναγνωστάκη ότι. Αυτός είναι γενικός γραμματέας, νομίζω, ότι μου πουλάς το θάνατό μου φτηνά. Και εγώ βαράω παλαμάκι.
Όταν μειώθηκαν τα πρόστιμα, όλοι οι Ελληνίδες βαράγαν παλαμάκια. Η επόμενη κίνηση είναι να πάει στο γραφείο κηδιών και κάνει μια συμφωνία με 50% έκπτωση στην κηδεία σου. Δεν μπορεί να σας το πει η Τροχιά. Εκεί που μηδενίσαμε τα πρόστιμα. Λέω γενικότερα. Ναι, ναι, άλλο θέλω να σου πω. Εκεί που μηδενίστηκαν τα πρόστιμα, στις παραβάσεις που μηδενίστηκαν. Και η ποινή δεν είναι οικονομική. Είναι αφαίρεση του διπλώματος για 2 μήνες την πρώτη φορά. Και τη δεύτερη για 4 ή 6 μήνες. Ο ασυνείδητος θα συνεχίσει να οδηγεί και χωρίς δίπλωμα. Δεν έχετε δίκιο. Μετράει περισσότερο ότι θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα. Από το να το πάρει στο μηνιάτικο. Ναι, μετράει περισσότερο. Και θα σας πω έτσι για να. Θα σας πω κάτι που έκανα εγώ πάλι. Δεν θέλω είναι να ανάγωγος ο Έλληνας και πληρώνει, υπολογίζει μόνο την τσέπη. Θέλω να σας το πω γιατί είναι ενδεικτικό. Τις προηγούμενες μέρες. Επειδή είχαμε μια ψηφοφορία στη Βουλή, ανέβηκα σε μια μηχανή ενός φίλου για να μου πάει στη Βουλή χωρίς κράνος. Όχι στον Πολάκη πάντως, γιατί τους φοράει πάντα. Ο Πολάκης έχει και για τον συνοδηγό του. όχι στον Πολάκη λοιπόν, γιατί αρκετά τον έχουν περιγορήσει τον Παύλο για διάφορα. Να πούμε για ένα καλό. Ναι. Κακός βεβαίως, έτσι. Κακός δεν φορούσε κράνος και όλα τα υπόλοιπα. Δίπλα μας ήταν ένας συμπολίτης μας που φορούσε κράνος. Γυρνάει και μου λέει: Υπουργέ, δεν φοράς κράνος, γιατί εσένα δεν σε γράφει η Τροχιά για να πληρώσει πρόστιμο, ενώ στο λαό το γράφει η Τροχιά. Άρα το μυαλό του κάθε συμπολίτη μας με αυτό που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι αν θα σκοτωθεί ο ίδιος ή ο συμπολίτης. Είναι το αν θα πληρώσει πρόστιμο. Και αυτό πρέπει, κύριε Αδέρη, για να πείσουμε τον πολίτη. Γι' αυτό είπα ενημέρωση. Γι' αυτό είπα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παράλληλα. Είναι παράλληλα αυτή. Υπάρχει μια τετραπλή κίνηση. Ενημερώνεται στο οποίο ας και πιάσαμε το κομμάτι κράνος. Να πω κράτος, κάτι. Πίσω ζώνη και πολλά άλλα. Κράνος. Πίσω ζώνη. Παιδικά καθίσματα. Τα φορές παραπάνω να βγεις πιο γρήγορα. Παιδικά καθίσματα. Όλα μαζί. Πάντως τα δικά μας αιτήματα στο θέμα είναι ταπείνωση του νόμιμου ορίου του αλκοόλ, γιατί υγειονομικά όλο το αλκοόλ είναι βλαπτικό, δεν υπάρχει ιατρικά δηλαδή ωφέλιμο αλκοόλ. Υπάρχει όμως νόμιμο όριο. Αυτό πρέπει να κατέβει στην Ελλάδα και δεύτερον πρέπει να υπάρξει μείωση στα όρια ταχύτητας όσον αφορά τις νομοθετικές δεν το συζητάμε. Ότι πρέπει να κατέβει, βεβαίως, ναι. Μέσα στις πόλεις. Ότι οι χώρες με τη χαμηλή θνητότητα που έχουν αυστηρή αστυνόμευση, που δεν έχουν να σβήνει κανένα στην κλίση κτλ., που έχουν πολύ καλύτερους δρόμους από εμάς. Τώρα δεν το έχουμε ούτε εμείς, να διαφημίζουμε και τα καλά. Ναι, έχουν χαμηλότερο όριο ταχύτητας. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ξέρετε, την πρώτη λίστα όταν εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο για να μην μπορεί να σβήνονται οι κλίσεις, ήταν η σύζυγός του. Επίσης ήταν η κόρη του κ. Τόσκα. Έτσι. Ισχύει. Έτσι δεν είναι. Ισχύει. Αν και τα λέμε όλα γιατί. Αυτοί όμως έχουν 120 στους πολύ σύγχρονους δρόμους τους και εμείς έχουμε 130. Θεωρείται ότι μια μείωση 5% στα όρια, στη χρήση ταχύτητας, όχι στα όρια, γιατί άλλο ποια είναι τα όρια, άλλο ποια είναι η αληθινή χρήση, μπορεί να επιφέρει μείωση στη θνητότητα της τάξης του 30%. Μιλάμε δηλαδή στα εθνικά δικτυά. Ναι, για καινοτομία. Δεν είναι μεγάλες ταχύτητες το 130. Δεν είναι μεγάλες ταχύτητες. Προσπάθησα εγώ να το κάνω 150. Δεν είναι ταχύτητα. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. 150 γιατί αυτόματα τον κάνεις και χαλαρώνει και πιστεύει ότι αφού ο υπουργός είπε 150, εγώ τραβάω 200. Έτσι. Δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι οι Βρετανοί έχουν πολύ καλύτερη αστυνόμευση. Προσέξτε, οι Βρετανοί, άμα σκοτώσει κάποιον. Πα στη Σόβια εδώ, άμα σκοτώσει κάποιον. Έτσι και τον εγκαταλείψει όπως έγινε στην Κρήτη. Χαμηλότερο μηνόταυρο. Δεν υπάρχει. Νομίζω εδώ νομίζω ότι και στα εθνικά δίκτυα έχει αποδειχθεί πλέον με στατιστικά στοιχεία. Νέα Εθνική Οδών Πατρών, ας πούμε, το μέγεθος του θανατηφόρου ατυχημάτων μας έχει δώσει είναι στο 1,5%. Είμαστε στο 40% στο αστικό δίκτυο. Μέσα στα αστικά κέντρα. Καλά, ωραία. Θα μειώσουμε τότε μέσα στα αστικά. Δηλαδή στην Αμερική αυτή τη στιγμή συζητάνε γύρω από τα νοσοκομεία να έχει όριο ταχύτητα στα 30. Για πηγαίνετε γύρω από τα ελληνικά νοσοκομεία. Στα σχολεία, στις γειτονιές. Ας το μειώσουμε στο αστικό δίκτυο τότε. Νίκο. Ας μην τα μειώσουμε στο. Πάντως αυτό δεν είναι θέμα, Υπουργέ. Δεν θέλω να κατεβάσω το Υπουργείο πιο κάτω ή πιο πάνω. Εγώ λέω λοιπόν. Δεν γιατί, έχω το πιο πρόβλημα. Εγώ λέω λοιπόν ότι επειδή ανέφερε και στο θέμα της υγείας, ξέρετε πόσο πιο σοβαρά θα αντιμετωπίσει ο πολίτης αυτό που συμβαίνει στον δρόμο σαν πραγματικό θέμα υγείας. Να βγει, ας πούμε, όταν ο Πρωθυπουργός το πάρει πάνω και να βγει, ας πούμε, να πει το Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι που πλήθεται. Ποιο πλήθεται πάνω απ' όλα? Το Υπουργείο Υγείας με αποκαταστάσεις, ζημιές, κόστος. Το Υπουργείο Οικονομικό πληρώνει. Το Υπουργείο Εσωτερικών με τους Δήμους. Το Υπουργείο Παιδείας που θα φτιάξει. Θέλω να πω. Και μετά έρχεται το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό θα πρέπει να σας χαροποιήσει, γιατί
μειώνονται οι ευθύνες. Λοιπόν, εγώ λέω ότι το Υπουργείο Υγείας, φανταστείτε στην περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νοσοκομεία, να υπάρχει μια γραμμή που ανά περιοχή μπορούν οι γιατροί, είναι οι νοσηλευτές, και με τους διευθυντάδες των νοσοκομείων, να οργανώνουν ομιλίες όπου θα καλούνται οι πολίτες. Έχει την, έπειτα από ένα μήνα στη Χαλκίδα, με αφορμή την ανάβαση κίνης, η διευθύντρια του νοσοκομείου διοργανώνει μια ομιλία. Και θα πάω να μιλήσω. Και να μιλήσουν και οι άνθρωποι του νοσοκομείου και να πούνε στους πολίτες της περιοχής. Θα είμαστε μαζί. Ξέρετε λοιπόν τι είναι. Θα προτιμούσε να πει ο νοσηλευτής ή ο γιατρός, να σε προλάβω πριν τσακιστείς, ενημερώνοντάς σε, παρά να σε φέρουν μετά. Είναι και ο κύριος Σπύρος στην ίδια εκδήλωση ομιλητής που είναι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι η υγεία είναι και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιλαμβάνεται. Έχουμε ένα λίγο μπέρδεμα με αυτό το θέμα. Σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα της ευαισθητοποίησης των πολιτών, έχουμε αφιερώσει και εμείς ένα πολύ μεγάλο μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια, τόσο με διαλέξεις ανθρώπων και εξωματικών της τροχέας σε δημοτικά σχολεία και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο βέβαια και σε οίκους ευγυρίας για τη συμπεριφορά τους στο πεζοδρόμιο, ακόμα και εκεί, σε επαγγελματίες οδηγούς. Μέσω της ιστοσελίδας, επίσημης ιστοσελίδας αστυνομίας, έχουμε συχνά πυκνά επικαιροποιούμε χρήσιμες συμβουλές για οδηγική ασφάλεια και για υπήρξε η μερίδα στο Γιάρχος. Έτσι ακριβώς. Οι μερίδες, πέρσι, αρκετές δράσεις, τέλος πάντων, στο θέμα της οδηγικής ασφάλειας. Θα πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εδώ και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε και για τα κόστη. Τι κοστίζει τελικά αυτή η ιστορία στον ελληνικό λαό και στο σύστημα υγείας, αλλά και τι πιθανές λύσεις μπορούμε να έχουμε.